Όπως μου είπε και η Βάλια πριν από λίγο, μου λέει πάστορας είσαι έτσι εδώ. Πάστορας. Έλα να εξομολογηθείς τώρα, Βάλια, έλα. Έκανα σαρδάμ στην εξομολόγηση, κατάλαβες. Έφτασε συνάμενη, κουνάμενη η Βάλια Χατζη Θεοδόρου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εντάξει, το κουνάμενη το ξέρω. Εντάξει, μεταξύ μας είμαστε στο δωμάτιό μας εδώ μαζί με τον κόσμο. Ναι. Γεια σας, γεια σας. Το συνάμενη, τι στο καλό είναι τώρα. Δηλαδή το λέμε 100 Έχεις χρόνια. Δίκιο. Αλλά τι είναι το συνάμενη. Συνάμενη, κουνάμενη. Εντάξει, κρατάω το κουνάμενη. Το κουνάμενη κρατάω. Ξέρουμε το τι σημαίνει. Και το συνάμενη το λέμε με ασφάλεια. Πάστορα, θα εξομολογηθεί. Είσαι. Έχει αμαρτίες, να πει κάτι. Όλο και κάτι θα έχω, μικρούλες βέβαια. Έξι αμαρτίες. Λοιπόν, σε συγχωρώ. Ξεκουμπώνομαι, ξέρεις αυτό είναι. Εντάξει. Αυτό είναι και ξεκουμπώνομαι και αρχίζουμε. Γιατί όποιος γυρίζει. Κερδίζει. Καλώς ήρθατε, παιδιά, τι κάνετε. Καλησπέρα. Καμιά αμαρτία να ξαπλύνω έχετε. Ποιος έχει αμαρτία να σηκώσει το χέρι, ποιος έχει αμαρτία. Όποιος έχει αμαρτία, σηκώνει το χέρι τώρα. Όλοι κάτι έχουμε. Ναι, μωρέ, όλοι κάτι έχουμε. Οπότε ξέρεις, κουμπώνομαι και σας ακούω, τέκνο μου. Πάμε να παίξουμε μία λεξομαχία και μετά θα μου τα πείτε για τις αμαρτίες σας. Η κατηγορία είναι Σταρ του αθλητισμού. Σταρ του αθλητισμού, είπε η συνάμενη. Φύγαμε. Ελάτε, τώρα είναι εύκολο. Έλα, Γρηγόρη, πες το. Κώστας Φορτούνης. Βέβαια. Ο Κώστας Φορτούνης, βεβαίως, ο διευθύνης ενός του Ολυμπιακού, είναι πίσω από τον γρίφο μας που σου δίνει 100 ευρώ. Γρηγόρη, καλώς όρισες. Είμαι και Ολυμπιακός, έτσι. Είσαι και Ολυμπιακός και άρχισε να το βρεις κιόλας. Λίγο. Πρώτος γύρος αμέσως τώρα. Πάρε κατηγορία και ξεκινά. Ευχαριστώ. Καρτούν. 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 Λοιπόν, τα καρτούν τα αγαπούν όλοι, ειδικά όταν μεταφέρονται στον κινηματογράφο και ένα καρτούν ψάχνουμε τώρα. Καλή αρχή. Στο. Σίγμα. Το πρώτο μας γράμμα είναι το σίγμα. Ωραία. Πολύ ωραία. Τα καρτούν για να τα δεις καλά. Θέλεις ένα ναυπαυτικό καναπέ. Κάτσε να είσαι ήσυχος. Το κάπα. Ναι, σηκώνεις την δωρεά επιταγή. 300 ευρώ. Το δωράκι ήρθε νωρίς. Επιταγή για έπιπλα από την εταιρεία πολύ ποιοτικών επίπλων Τίνιακο. Σε περιμένει εφόσον λύσει το γρίφο στη συνέχεια, βέβαια, έτσι. Αγοράσουμε λαφωνίων. Ναι. Το Α. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Θα κρατήσεις τη δωρεά επιταγή σου και η Ελένη θα έρθει να παίξει για πρώτη φορά. Καλώς όρισες. Καλησπέρα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Θα πω το ταφ. Το ταφ του Τουίτη, ε. Δεν το έχουμε το Τουίτησιο και έτσι θα παίξει και ο Ηλίας στον πρώτο γύρο. Ηλία, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι. Μια χαρά, τέλεια. Καλή αρχή και σε σένα. Ευχαριστώ. Θα πούμε το ρο. Επιτέλους, μετά από δύο αποτυχημένα σύμφωνα, μάλλον ένα σύμφωνο και ένα φωνήεν, έχουμε ένα γράμμα. Αυτό το γύρισμα είναι για 20 ευρώ. Θα πούμε το νι. Και αυτό το γύρισμα θα σου δώσει, α, όχι 60 τώρα, αλλά 40. Ένα εκατοστάρικο έχει βγει για σένα. Καρτούν θυμίζω ψάχνουμε και γυρίζεις. Επιτέλους ένα καλύτερο ποσό. Το δέλτα. Όχι, Γρηγόρη, έλα. Γρηγόρη, εσύ έχεις την δωρεά επιταγή των επίπλων, αλλά δεν έχεις λεφτά. Λάμδα. Και αυτή τη φορά για 20. Όχι, για μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ. Ακόμη καλύτερα. Πες μου ένα γράμμα. Το θήτα. Κρίμα. Κρίμα. Ελένη, πώς τα βρήκες. Όχι. Θα πω το γάμα. Τώρα άκου τα νέα. Τα νέα που θα σας πω μπορεί και να μην σας αρέσουν. Τελειώσαν τα σύμφωνα. Και με εξαίρεση τον Ηλία, κανείς δεν μπορεί να αγοράσει κάποιο φωνήεν.
Οπότε, αυτή τη στιγμή και αρχίζουμε από την Ελένη, έχετε 5 δεύτερα για να λύσετε το γρίφο. Πάμε. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Έρχεται ο μόνος παίχτης που μπορεί να αγοράσει φωνή, αν θέλει βεβαίως, και είναι ο Ηλίας. Ηλία, θα αγοράσεις? Θα αγοράσω, γιατί δεν το ξέρω. Πάμε. Ας πούμε το όμικρον. Μακάρι να έχει πολλά όμικρον. Εγώ λέω ότι αυτό είναι καλό γράμμα. Έχεις 5 δευτερόλεπτα από τώρα. Ο αεγενικός κύριος Λίνκ. Σου ακούγεται σωστό? Καθόλου, στη δύση. Γρηγορή, μπορεί να το πεις σωστά, γιατί, πρόσεξε, λέγοντάς το σωστά, σε ένα γρίφο που δεν έχουμε άλλα σύμφωνα, επαναλαμβάνω, δεν παίρνεις 330, αλλά είσαι στην ευχάριστη θέση να πάρεις ένα εκατοστάρικο δώρο για τη λύση του γρίφου. Άρα 4 εκατοστάρικα, αν το λύσεις σε 5. Θα προσπαθήσω. Έλα. Μη σκέφτεστε πολυσύνθετα. Ελένη, πάρε 100 ευρώ με τη λύση του γρίφου. Ο ευγενικός κύριος Λίνκ. Βεβαίως. Ευγενέστατος θα έλεγα. Λοιπόν. Ήταν εκεί, περίμενε, ωραία, στοϊκά, ο κύριος Λίνκ. Λέει, ναι, παιδιά, ναι, βρείτε με, εδώ είμαι, είμαι ευγενικός σε μια γωνία, δεν ενοχλώ κανέναν. Δεν ενόχλησα κανέναν. Και έχασες εσύ, Γρηγόρη, κύριος, την ευκαιρία, γιατί και η Ελένη αλλά και ο Ηλίας ένα εκατοστάρικο θα έπαιρναν, το ανώτερο που μπορούσαν να χτυπήσουν τα βάνη. Ενώ εσύ, χαρίστη τώρα επιταγή, μπορούσες να φτάσεις και τα 400, αν μπορούσες να το διακρίνεις νωρίτερα από την Ελένη, που σε ισοφαρίζει και μάλιστα τώρα παίζει και πρώτη στον γύρο νούμερο 2. Ελένη μου, η σχέση σου με τα μουσικοχορευτικά? Έχω, πολύ Φαντός. Μεγάλη. Είμαι χορεύτρια και δασκάλα χορού. Άκου τώρα να δεις. Να κάνω. Αλήθεια, λες τώρα. Αλήθεια. Κατηγορία. Ένιγμα. Ένιγμα. Ήταν φανταστικό τραγούδι των Zig Zag τη δεκαετία του 80. Ένιγμα μου, ένιγμα. Τι ωραίο. Το ξεκίνημα δυστυχώς είναι άσχημο. Πετυχαίνεις πάνω στη μοναδική μαύρη φέτα που υπάρχει. Δεν χρεοκοπείς, αλλά δεν έχεις να χάσεις και τίποτα εκτός από τη σειρά σου. Ηλία μου, για χορευτή δεν σε κόβω. Γιατί το λες αυτό? Σε είδα λίγο ότι μόλις ήρθες από γυμναστήριο, έτσι είναι λίγο ανοιχτός ο Ηλίας. Χορεύω πολύ ζεμπέκικο, γι' αυτό. Είναι στο έτσι. Αγόρι μου. Πάμε ρε παιχταρά. Ηλία, σπουδάζεις? Ναι. Έλα να φύγει από αυτό. Μπράβο, έφυγε. Τι σπουδάζεις? Ηλεκτρολόγων μηχανικών στην Πάτρα. Πολύ ωραία. Θα πούμε το TAF. Είναι 400 ευρώ. Αυτό είναι ξεκίνημα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Ηλία. 400 ευρώ ήδη. Έλα τώρα. Μη. Πάνε τα μισά. Μένεις με 200 ευρώ. Γρηγόρη, έλα. Τι γύρος, πώς ξεκίνησε έτσι απότομα? Έλα, Γρηγόρη. Κάπα. Ωραίος. Ένα. Γρηγόρη, με τι καταπιάνεσαι? Είμαι αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να γυρίσουμε. Έχει περάσει τα μέρη μου. Τα μέρη σου. Στα Μοθράκια από εκεί. Όχι, πιο πολύ εξωτερικό. Το μη. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις 60 ευρώ. Δυστυχώς τα πρώτα σου γυρίσματα, ενώ βρίσκεις γράμματα, είναι χαμηλά. Είναι πολύ χαμηλά. Τώρα μην γίνει το 3 στα 3, σε please. Όχι, γλιτώσαμε. Μη. Νίκος. Ναυτικό. Ναι. Ποιο είναι το πιο μακρινό σημείο που έχει φτάσει πάνω στο καράβι? Έχω φύγει από Ιαπωνία για Αμερική. Μην πει τίποτα άλλο, φτάνει. Μην πει τίποτα άλλο. Ιαπωνία, Αμερική δεν είπες. Πού να πας πιο μακριά, δεν έχει. Και για 50 ευρώ θα μου πεις το επόμενο σύμφωνο και πόσες μέρες κάνετε Ιαπωνία, Αμερική? Το πει. Ναι. 43, γιατί είχε καιρό. Ειρηνικός ωκεανός όμως, έτσι. Ωραίος. Βέβαια. Θα αγοράσω ένα φωνή, το Α. Ένιγμα. Με τα ανοίγματα πώς θα πας? Εντάξει, θα το παλέψουμε. Όχι, ναι, αυτό είναι, πάμε. Λάμδα. Λάμδα. Ναι, 200 ευρώ. Αγοράσω ακόμα ένα φωνή. Το γιώτα. Mm.
σίγμα. Θα αγοράσω ένα φωνήεν, το όμικρον. Σωστό, γιατί μπορούμε να το διακρίνουμε ήδη δύο-τρεις φορές τον γρίφο και υπάρχει και κάνα δύο ακόμη. Τώρα που ανοίξαν όλα, θέλω να κοιτάξεις τον γρίφο, γιατί έχεις δύο κατοστάρικα και τον έχεις λύσει σχεδόν όλο εσύ. Πάει το μυαλό σου? Άμα σου πω που με δυσκολεύει, ποια λέξη με δυσκολεύει, θα γελάσεις. Η πρώτη? Όχι. Αυτή χωρίς γράμματα. Στην τρίτη προφανώς. Σειρά, η μεσαία. Οκ. Okay. Λογικό είναι, δεν έχει κανένα γράμμα, αλλά χρειάζεται μια καλή εκτίμηση. 200 ευρώ έχεις. Θα γυρίσω. Το ρο. Πολύ ωραία. Πολύ καλά έκανες και είπες το γράμμα που ξέρεις. Δέλτα. Λοιπόν, δυστυχώς ούτε το Δέλτα σου έδωσε τη δυνατότητα να δεις κάτι στην τέταρτη λέξη του γρίφου μας και τώρα θα πρέπει να ψιλομαντέψεις. Δεν ξέρω αν θέλεις να αγοράσεις και φωνή, μήπως αυτό αλλάξει την οπτική. Θα προσπαθήσω να το λύσω. 2,50 νομίζω ότι έχεις σοβαρές πιθανότητες να πάρεις αυτά τα χρήματα. Πάμε. 42 που κάμισα, απέχω το παλιό μου. Έχεις κάνει ένα δωράκι στους συμπαίκτες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να πάρουν λεφτά για ακόμη μια φορά. Ελένη, αν το λύσεις, για ακόμη μια φορά θα πάρεις 100 ευρώ. Θέλω να σου πω πως δεν έχουμε μείνει και πολλά πράγματα. Για γύρισε, μήπως βρεις αυτό που λείπει. Γιατί δεν το λύνεις, από ό,τι κατάλαβα. Το ξύ. Μου ρίξε ένα βλέμμα. Δολοφονικό. Το βλέμμα, ξέρεις τι βλέμμα ήταν αυτό, γιατί έχει λύσει το γρίφο τώρα. Λοιπόν, το ξύ υπάρχει. Νομίζω σε βοήθησε με την απάντηση του ο Γρηγόρης. Και πήγες στο ξύ και μου λύνεις το γρίφο για 100 ευρώ και πάλι. 42 που κάμισα, απ' έξω το παλιό μου. Εάν θέλεις να πάρεις αυτά τα 100 ευρώ, λοιπόν, θα μου λύσεις και το ένιγμα αυτό. Πες μου, σε παρακαλώ, τι είναι? Είναι το κρεμμύδι. Έτσι δεν είναι το κρεμμύδι, με 42 που κάμισα. Έτσι. Να τα βγάλεις όλα μαζί, απ' έξω όμως το παλιό μου. Ωραίο δεν είναι, ωραίο ένιγμα. Το μαθες? Το μαθα. Απολαύσε το, πάρε και 200 ευρώ. Και έτσι με 200 ευρώ απλά είσαι πρώτη. Τώρα όμως ο Ηλίας θα ξεκινήσει και δεν μασάει καθόλου. Πάμε. Ηλία, η κατηγορία έρχεται. Η κατηγορία είναι «Τρώμε ελληνικά». Ωραιότατη, Ηλία. Βεβαίως. Να βρούμε λοιπόν ένα ελληνικό προϊόν και την προέλευσή του. Πάμε το σίγμα. Δύο 500 κυκλοφορούν ανέμελα μέσα στον τροχό. Για φροντίστε. Το πι. Ο φοιτητής μας θα σηκώσει μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ, παρακαλώ, από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Το ρο. Σιγά σιγά. Πολύ σιγά όμως. Το ταφ. Δεν πήγαμε καλά, Γρηγόρη. Το λέω δεν πήγαμε καλά γιατί όχι μόνο χάσαμε το γράμμα τώρα, αλλά όση ώρα γύριζε έβγαλε μόνο 180 ευρώ. Λάμδα. Ωραία. Το νι. Όχι. Ελένη, για πλησίασέ. Είπε να σε ζωρίσει λίγο αυτή τη στιγμή ο Γρηγόρης και δεν σου ήλυσε το γρίφο για να, ναι, να το πεις. Οπότε έλα, να δουλέψεις κι εσύ. Με τα χεράκια σου να τα βγάλεις τώρα. Δεν έχεις βγάλει λεφτά ακόμη από το γύρισμα. Όχι. Το μη. Τρόμαξε να βγάλει 30 ευρώ και τα χάσες. Χρεοκοπία για την Ελένη μας, δεν πειράζει. Μικρό το ποσό, μικρό το κακό. Ηλία. Δεν μπορείς και να αγοράσεις. Αυτό σκεφτόμουν.
Το Β. Γρηγόρη. Καλό. Γ. Διακρίνεις κάποιες από τις τρεις λέξεις. Τις δύο. Μου λείπει δύο. Την πρώτη και την τελευταία, ε. Μάλιστα. 180 ευρώ. Θα πάρω ένα φωνήεν, το Ιώτα. Μήπως το Ιώτα, αντί να σε βοηθήσει, μπέρδεψε κιόλας. Μπέρδεψε. Οκ. Okay. Εντάξει. Θα γυρίσω. Θα πούμε το Δέλτα. Όχι. Ελένη, εσένα το Ιώτα που αγόρασε ο Γρηγόρης σε βοήθησε, σε μπέρδεψε. Νομίζω με βοήθησε. Θυμίζω, τόπο προέλευση ψάχνουμε. Τι έγινε τώρα? Τι συμφωνία είναι αυτή με το... με τη συγκεκριμένη φέτα? Τι πάτησες πάλι. Ηλία. Σταθερός ο Ηλίας εκεί, 20 αρικάκια. Θα πούμε το Ζήτα. Τελευταίο σύμφωνο είναι το Ζήτα. Μπορώ να αγοράσω. Οριακά με το. Δηλαδή 20-20, ρε φίλε, τα μάζευες. Τι να σου πω. Δηλαδή. Σαν το Σκρούτζ. Έλα. Λοιπόν, να πούμε το Όμικρον. Να το πούμε το Όμικρον. Και να σου δώσουμε 5 δευτερόλεπτα για να λύσεις αυτόν τον γρίφο. Μίλα. Ζαγόρας Πηλίου. Πολύ σωστά με εξαίρεση τον τονισμό, γιατί είναι μήλα αγοράς, έτσι. Αλλά ο τόνος εδώ δεν παίζει σημασία στο συγκεκριμένο γρίφο και έτσι πήρες 200 ευρώ. Οκ, στην τύχη δεν τα έχεις ακούσει και είναι και ένα προϊόν pop πραγματικά. Δηλαδή αυτά τα μήλα έχουν πάρει το όνομά τους από την περιοχή και έτσι τα ζητάμε και τα βρίσκουμε, είναι πολύ ιδιαίτερα, πολύ ξεχωριστά και πολύ νόστιμα. 200 ευρώ σε σένα, 200 ευρώ στην Ελένη, 100 στον Γρηγόρη. Όλοι μαζί με το ζόρι φτάσαμε τα 500. Δεν τα πάμε καλά. Με πιάνει το αυτηρό μου, δεν με πιστεύει κανένας, αλλά εγώ το παίρνω έτσι το αυτηρό ύφος. Μήπως και τρομάξει κανείς. Έπεισα κανένα μου, πήρα το αυτηρό μου. Όχι, κανένα δεν έπεισε. Εγώ τρόμαξα λίγο. Εντάξει, καλά, τώρα το λες για μένα, για να σε συμπαθήσω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μετά τις διαφημίσεις, και έρχομαι κοντά στο Nissan Juke, γιατί είναι ωραίο, τα λέω αυτά για διαφημίσεις, να βλέπετε κάτι πολύ όμορφο πίσω. Βασικά, και από εδώ να κοιτάξετε. Και ποιο και να κοιτάξετε, πάλι εδώ, πάλι όμορφα πράγματα βλέπετε. Η Βάλια θα σας πει επίσης με πιο όμορφο, εύκολο, κομψό τρόπο μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Αν σταθείτε τυχεροί και σε αυτό, πολύ σύντομα θα είσαστε κοντά μας. Αν δεν είσαστε σύντομα κοντά μας, θα χρειαστεί λίγο υπομονή παραπάνω. Είναι χιλιάδες συμμετοχές. Χρειάζεται αρχικά τύχη από το σπίτι, το ξέρουν και τα παιδιά, και αμέσως μετά τύχη και εδώ, όταν με το καλό θα φτάσετε, όπου εμείς σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Για να έρθετε να παίξετε κι εσείς, μπείτε στη σελίδα μας trochos.star.gr. Την ώρα μας, ούτε δευτερόλεπτο, Εγγλέζι. Βέβαια, τώρα έχω καιρό να σκεφτώ αν αυτή η φράση ισχύει πλέον, γιατί οι Εγγλέζοι ήταν σωστοί στην ώρα τους, ήταν κάτι που συνέβαινε παλιά. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, οι Εγγλέζοι δεν είναι στην ώρα τους, δηλαδή πλησιάζουν το ελληνικό στοιχείο. Γελάς, κοιτάς εμένα, θυμήθηκες ποιος αργεί στα ραντεβού μας. Εντάξει, Βάλια, θυμήθηκα, τι να λέμε. Κατάλαβα. Σας απασχολώ με διάφορα θέματα που δεν σας νοιάζουν καν και το κάνω για να ξεχαστούμε λίγο, δεν έχουμε λεφτά. Δηλαδή, έχουμε από 200 ευρώ έχουμε βγάλει οι πρωτοπόροι, που όσο και εντυπωσιακά για να το πεις, οι πρωτοπόροι, 200 ευρώ, δεν, όσο ωραία για να το πεις, wow, δεν είναι ωραίο. Είναι μικρό ποσό. Πρέπει να ανέβουμε. Να ανέβουμε. Πάμε για 200 ευρώ τώρα σε μία λεξομαχία. Πολύ σημαντική όμως, γιατί αυτή η λεξομαχία, εκτός από τα 200 ευρώ, σας δίνει ένα πολύ σημαντικό αβαντάζ. Παίζετε πρώτη, αλλά διαλέγετε και κατηγορία. Και η κατηγορία είναι πολιτικός 21ου αιώνα. Σάρλ
Μισελ. Σαρλ Μισελ. Θα ήθελα και μια προχωρά κανονικά τον πρόεδρο της Κομισιόν. Και σου δίνει τα 200 ο πρόεδρος. Πες του ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εσύ τώρα, πριν έρθεις να γυρίσεις, θα διαλέξεις κατηγορία. Πρώτη. Πόλης της Ελλάδας. Δεύτερη. Επαγγελματική δεξιότητα. Τίτλοι βιβλίων. Αυτές είναι τρεις κατηγορίες. Τίτλοι βιβλίων, επαγγελματική δεξιότητα και πόλης της Ελλάδας. Θα πούμε την επαγγελματική δεξιότητα. Σε πάω. Τέταρτος. Για πλησίασε. Να δούμε τώρα ποια είναι αυτή η επαγγελματική δεξιότητα που βρίσκεται στον πίνακα. Να βοηθήσω, Βάλια. Λιγάκι σ' αφήνω. Κυρίως αυτή η δεξιότητα αφορά στα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση. Okay. Λοιπόν, θα πούμε το σίγμα. Και τώρα θα μας πεις και ένα φωνήεν. Έπρεπε να τα πεις μαζεμένα, αλλά μια σκεφτεί και το σίγμα, μία ή άλλη είναι. Θα πω το όμικρον τότε. Και το όμικρον. Ούτως ή άλλως χρειαζόσουν ένα από τα δύο για να συνεχίσεις. Και αυτή τη στιγμή που βρήκαμε το σίγμα, όλα πήγαν καλά. Γυρίζουμε. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Τουρνάς. Πιο καλός τραγουδιστής σε ρεμίξ. Γρηγόρη. Ξέρω, Βαλιά, θες να πεις ότι ό,τι θυμάμαι χαίρομαι. Λοιπόν, λίγο. Φόρος. Έρχεται σε ένα σημείο του παιχνιδιού που ο Γιώργος το χρειάζεται. Το πι. Ναι, σηκώνεις τον φόρο. Παίκτη τροχού, αυτό σημαίνει φου, που, του. Και μου λες, Ελένη ή Ηλίας. Από ποιον θα πάρουμε τα μισά χρήματα. Μου φαίνεται πιο σωστό είναι να τα πάρουμε από τον Ηλία. Πιο λογικό θα έλεγα. Τώρα το σωστό είναι θέμα ευγένεια και αυρότητα. Ότι δεν τα παίρνουμε ως κυρίες. Αλλά αν είχε κανένα διχίλιαρο η Ελένη, δεν τα παίρναμε. Σίγουρα. Και έτσι από τα 400 ο Ηλίας πέφτει στα 200, ενώ εγώ κρατάω 200 ευρώ εδώ σε ένα σιρταράκι, φανταστικό, για να σου τα δώσω να λύσει το γρίφο. Διαφορετικά γυρίζουν πίσω στον Ηλία. Το λάμδα. Αμάν, ατύχησες. Και έτσι εδώ τι γίνεται. Αυτός ο φόρος παραμένει στα χέρια μου. Αν λύσει τον γρίφο είτε η Ελένη που παίζει τώρα, είτε ο Ηλίας που παίζει σε λίγο, τα χρήματα του Ηλία γυρίζουν στην θέση τους. Το ταφ. Μπράβο. Κρίμα, χρεοκοπία. Κρίμα. Τρίτη χρεοκοπία, παιδιά, και δεν έχουμε φτάσει τόσο στα μισά του παιχνιδιού. Τρίτη χρεοκοπία για την Ελένη. Θα πούμε το ρο. Το κάπα. Θα γυρίσω. Έλα. Το νι. Ωραία. Είναι τριπλό για εργαζόμενους στον τομέα της διοίκησης. Αυτή η επαγγελματική δεξιότητα είναι απαραίτητη. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν σπουδάζεις και διοίκηση, ρε εσύ, Ήλια. Δεν πειράζει. Κάτι έχουμε βρει. Mm. Το μη. Έχεις φτάσει με τα καλύτερα ποσά που έχουν αρχίσει και έρχονται επιτέλους για σένα, τα 340 ευρώ. Μεταξύ άλλων, έχεις και μία δεύτερη ευκαιρία καβατζωμένη. Λε. Ευτυχώς μακριά από τη χρεοκοπία πλάς όλοι σας μέχρι στιγμής. Το γάμα. Μπράβο σου. Σχεδόν 400 ευρώ. Και ο Ηλίας, να ξέρετε, έχει ένα ιδιαίτερο άγχος για αυτόν τον γρίφο, διότι σε αυτόν τον γρίφο δεν είναι μόνο το αν θα τον λύσει για να πάρει επιπλέον ποσό και να παραμείνει πρώτος. Έχει και ένα 200 δικό του που ξέρετε θα χαθεί εάν δεν λύσει το γρίφο. Τότε ας το λύσουμε. Το έχουμε δηλαδή.
Έτσι θέλω να πιστεύω. Αν είναι σωστή η απάντηση, τότε θα πάρεις 390 και πίσω 200 ευρώ. Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας. Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας. Χρειάζεται κάποιος... χρειάζεται. ...σε διοικητική θέση και όχι μόνο, θα έλεγα εγώ, έτσι. Γιατί και εγώ εδώ με την Βαλιά που δεν διοικούμε τίποτα εκτός από τους εαυτούς μας, έχουμε ένα ομαδικό πνεύμα και μια ικανότητα συνεργασίας για να βοηθούμε εσάς να είστε πιο άνετοι και πιο διορατικοί στους γρίφους μας και να βγάζετε χρήματα. Θες 200 ευρώ δικά σου που τα έχουμε περίσευμα? Θέλω. Πάρ' τα πίσω. Μαζί με τα 390 και φτάνει στα 790 και με 8 σχεδόν κατοστάρικα σχηματίζεται μια μικρή όμως διαφορά, αλλά διαφορά. Γιατί έμειναν στα 200 Ελένη και ο Γρηγόρης στα 100 της πρώτης λεξομαχίας. Και πάλι καλά που μπαίνει ένας ειδικός κανόνας σήμερα στο παιχνίδι μας που λέει ότι στον 5ο γύρο επιτρέπεται να παίξει πρώτος μόνο όποιος έχει διασχίσει έστω μία φορά στη ζωή του τον Ειρηνικό ωκεανό. Δηλαδή ο Γρηγόρης. Μέχρι τώρα είχε τύχει μόνο στον Ελληνικό ωκεανό, πέρασε αλόβητος από εκεί. Από εδώ δεν έχει περάσει αλόβητος, προηγούνται ο Ηλίας και η Ελένη. Ίσως με τα 500 ευρώ να παραμένουν στον ωκεανό σου εδώ, να ψαρέψεις ένα, τουλάχιστον ένα. Κατηγορία αμέσως. Πόλεις της Ελλάδας. Τέσσερις πόλεις. Ναι. Καλομελέτα. Έλα ρε εσύ. Παραλίγο. Το πει. Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν είναι η Πάτρα. Και η Πάργα. Πάμε παρακάτω. Θα αποκλείουμε πόλη σιγά σιγά, έτσι, με τα γράμματα που βγαίνουν. Σίγμα. Ωραία. Να βγάλουμε κι άλλες πόλεις από το πρόγραμμά μας. Ούτε Σιάτιστα, ούτε Σιτία. Τίποτα. Φύγαμε. Ταφ. Όπα, αυτό το τάφ εκεί, δίπλα από το σίγμα, ίσως στο μέλλον βοηθήσει. Εδώ θα έχεις τώρα επιταγή. Λάμδα. Α, μάλιστα. Ούτε το Λεωνίδιο είναι, από ό,τι βλέπω. 2,80. Μπορώ να αγοράσω ένα φωνή. Ένα. Αλφα. Για σήκωσε τη δωρεπιταγή στα χέρια σου, γιατί είναι το μόνο πράγμα που έχεις αυτή τη στιγμή στα χέρια σου, μαζί με κάποια ψηλά. Τι ψηλά! Έχεις άλλα 80 ευρώ, αλλά με το αλφα έκανες την αγορά της ημέρας. Ωραία. Ωραία. Αυτό το αλφα δίνει τη λύση τουλάχιστον σε μία, δύο θα έλεγα εγώ, πόλεις. Κάπα. Γνωρίζεις με αυτό το κάπα ποια είναι η πρώτη πόλη? Γνωρίζω, ναι. Οπότε ίσως το μυαλό σου αρχίζει σιγά σιγά με τη βοήθεια αυτής της πόλης να πηγαίνει και στις άλλες τρεις. Αυτό ακριβώς. Καλώς τον. Τώρα ήρθε η στιγμή για το καλό το γράμμα. Τα έχεις πάει υπέροχα μέχρι στιγμής. Χρειάζεται να το κάνεις άλλη μία φορά γιατί τώρα το ποσό είναι φανταστικό. Το γάμα. Φυσικά και θα πούμε το γάμα γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει. Εννοείται, σήκωσε το 500. Μπράβο. Δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία ποιο μπορεί να υπάρχει δύο φορές ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε εκ του ασφαλούς. Ξέρεις την πρώτη πόλη. Οπότε λες να πάρουμε το 500 και να σας ησυχάσουμε. Και πραγματικά το πήρες και ησύχασες γιατί πλέον έχεις 720 ευρώ. Τώρα τι κάνεις? Θα αγοράσουμε ένα φωνή. Γιώτα. Έξι, είκοσι. Θα αγοράσουμε ακόμα ένα. Έψιλον. Εγώ νομίζω ότι σε βοήθησε το έψιλον. Πολύ. Ποια από τις τέσσερις πόλεις δεν φαντάζεσαι καθόλου αυτή τη στιγμή? Τελευταία. Τόσο άτυχος, ρε παιδιά. Άλλος ένας γρίφος φτάνει σχεδόν μέχρι το τέλος, σχεδόν, γιατί μας έχει μείνει κάτι ακόμη. Και αυτή τη φορά δεν είναι ένα γράμμα, αλλά η ατυχία που χτυπά την πόρτα του Γρηγόρη. Πόσες από τις τρεις πόλεις γνωρίζεις, Ελένη μου? Μία. Α, είσαι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τον Γρηγόρη. Οπότε, μένει να γυρίσεις, μήπως φέρεις και εσύ 500. Και δεν πρέπει να μου πεις μόνο ένα σύμφωνο, αλλά δύο. Πάμε στο πρώτο. Δέλτα.
Σήκωσε το 1-1, σε παρακαλώ, γιατί ξεμπερδέψαμε με το Λαγκαδά. Και ποιο είναι το δεύτερο σύμφωνο? Το μη. Ωραιότατα, πήρες 80 ευρώ και πρέπει να γυρίσεις ξανά. Το νη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις βρει και δεύτερη πόλη, λέω εγώ. Όχι. Όχι. Είσαι ακόμα με το Λαγκαδά, έχεις μείνει δηλαδή. Αμάν. Αγκαλιά με το Λαγκαδά. Το ρο. Το θήτα. Το θήτα. Ηλία μου. Και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσες να φέρεις, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα. Να πούμε το Β. Θα μας βλέπουν τώρα στη Βόρεια Ελλάδα και θα ουρλιάζουν, να ξέρεις, ε. Πάμε. Είναι οξιέσιμη Βόρεια Ελλάδα. Θα έπρεπε. Επιδερμικά τουλάχιστον. Λοιπόν, έλα από το κακό στο χειρότερο. Και χρεοκοπείς. Χάνεις τις δεύτερες ευκαιρίες σου. Γρηγόρη. Ναι, γιατί είχε άλλη μια δεύτερη ευκαιρία. Ακριβώς. Αλλά την έχασε μόλις τώρα. Γρηγόρη, 5-20. Όπα, εσύ έχεις λεφτά τα οποία ήρθαν με την αξία σου. Επιμένεις στην τελευταία πόλη ή τώρα δεν ξέρεις πια την τελευταία? Μία έχει μείνει. Μεσαία. Α, τώρα δεν είναι τελευταία. Μπέρδεψε. Τώρα έχει μείνει η δεύτερη, ε. Από το γράμμα που θα μας πεις τώρα θα φανεί αν είσαι σε πανικό ή αν ξέρεις τουλάχιστον κάτι. Χ. Για όνομα. Εγώ αυτό το Χ περίμενα να το πει και η Ελένη πριν, γιατί θεωρούσα ότι είχα λάστρα, ακόμα και αν δεν έχεις πάει, ακόμα και αν δεν έχεις ακούσει, ρε παιδί μου. Τι βλέπεις, λες, τι να είναι εκεί. Χαλάστρα. Έβγαινε, δεν έβγαινε, Γρηγόρη μου. Έβγαινε. Πάμε να βγάλουμε όμως και τη δεύτερη λέξη, γιατί εκεί ζορίζεσαι. Θα αγοράσω ένα φωνή. Ήτα. Ωραία. Να, κατάλαβα τι σκέφτηκες. Δυστυχώς όμως δεν έχει ήτα η δεύτερη λέξη. Η δεύτερη πόλη. Μια καταστροφή είναι αυτός ο γύρος για όλους. Και είναι καταστροφή ακόμη και για την Ελένη. Και να το λύσει τώρα που λέει ο λόγος. Δεν έχει πολλά λεφτά. Εκτός αν αυτό το γύρισμα είναι εντυπωσιακό. Έχουμε 500 άρι. Ακριβώς. Ούτε καν. Το ζήτα. Ηλία. Γυρνάω. Ναι. Φι. Έμα. Και φαντάζομαι πρέπει να το λύσω. Αν δεν το λύσεις, έχεις φύγει Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Λοιπόν. Έλα. Λαγκαδάς, κουφάλια, επανόμη, χαλάστρα. Περίμενα να μου κάνεις χαλάστρα με τα κουφάλια. Βρε κουφάλια, με την επανόμη μου κάνεις χαλάστρα, στον τόνο όμως. Επανόμη. Πρώτη φορά προφανώς περιοχή. Αλήθεια λες. Έλα ρε εσύ, είναι δυνατόν. Λαγκαδάς, κουφάλια, επανομή και χαλάστρα που έδωσαν μόνο 100 ευρώ, σας ζόρισαν πάρα πολύ, εκνεύρισαν πολλούς αλλονικούς φίλους μας που αν σας είχαν στα χέρια τους τώρα θα λέγανε «Ωρε Αθηναίοι, δεν τα ξέρετε». Πάλι καλά. Πάλι καλά που το λύσαμε και δεν μας πήρε περισσότερη ώρα γιατί νόμιζα ότι ήταν εύκολο. Δεν ήταν τόσο τελικά, δεν πειράζει. 8.90 για τον Ηλία που με το κατοσταρικάκι απομακρύνεται κι άλλο και έκτος γύρος τώρα. Ελένη, μου χρωστάς ένα χορό. Έλα να παίξεις, θα σου χαρίσω τον χορό, μόνο αν λύσεις τον επόμενο γρίφο. Το παίζω σκληρός, αλλά έτσι είναι κίνητρο αυτό. Πάρε κατηγορία. Η κατηγορία είναι τίτλοι βιβλίων. Πόσα βιβλία, βρεβάλια μου? Πολλά, δύο, πόσα είναι αυτά? Έχουμε δύο. Δύο βιβλία, ένα σε κάθε δύο σειρές. Θα πω το σίγμα. Μπράβο. Και όσο βρίσκεις το γρίφο, θα σου βάλω και εξτρά αποστολή να σκέφτεσαι και τι χορό θα χορέψουμε. Ευτυχώς δεν είναι θεχροκοπία, θα χορεύαμε του Ζαλόγκου. Το Λάμδα. Έλα, το δωράκι χάθηκε. Ηλία. Ηλία, μαζί σου δεν χορεύω όσο και αν παρακαλάς. Και ξέρω και rock and roll. Θα σου στείλω τη βάλια. Άλλο που δεν ήθελες. Συμφωνώ. Να ναι. Πούμε το Tough. Και τα δύο βιβλία έχουν Tough. Και μάλιστα συνολικά έχουν 4 Tough.
Άρα έχεις 120 ευρώ. Πι. Γεια, άλλα, Γρηγόρη. Ο παλιόφιλος, το 500άρικο. Λάμδα. Είναι ένα γράμμα που ακούσαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Το είπε η Ελένη και δεν της έδωσε σημασία. Τη γλίτωσες, Ελένη, μην μιλάς. Rock and roll, ετοιμάζω. Σε φτιάχνω με αυτό. Σε φτιάχνω. Ετοιμάσου. Έλα. Θετική σκέψη χρειαζόταν, παιδιά. Το έφερε το 500άρικο. Αλλάζουν όλα. Περίμενε, έρχομαι δίπλα σου. Περίμενε. Αλλάζουμε τα πάντα. Αλλάζει το κλίμα. Γυρίζουμε σελίδα στο παιχνίδι μας σήμερα. Ελένη. Το μη. Μη. 1500 ευρώ, παρακαλώ. Αυτά είναι. Μάτων Έλβις Πρίσλι, σήκωσε το 500άρι σου. Αλλάξαμε διάθεση. Να, ποιο ήταν το μυστικό, παιδιά. Μουσική. Αυτό με το οποίο πορεύεται σε όλη της τη ζωή. Η Ελένη, αυτό χρειαζόταν, αυτό ήταν το τονωτικό, αυτό ήταν το μυστικό για να σπάσει η γκαντεμιά, θα πω εγώ, γιατί στάθηκε πολύ άτυχη μέχρι τώρα. Όμως τώρα τελείωσε αυτό με την ατυχία. Τώρα έχουμε το θέμα της ευστοχίας. Τι κάνουμε? Αγοράζουμε το όμικρον. 3 όμικρον. 1460. Παραμένεις πρώτη. Αγοράζουμε το ήττα. Οι παλμοί έχουν ανέβει, γιατί μπορεί πολύ απότομα να εκτοξευτεί στην κορυφή. Θα αγοράσω άλλο ένα, το γιώτο. Αν έχουμε, ανοίγει τώρα. Έχουμε. 2 βιβλία, γραμμένα από το ίδιο χέρι. Το ρο. Άσχετα από το αν έχετε διαβάσει ή ακούσει αυτά τα δύο βιβλία, οι λέξεις πια βγάζουν νόημα. Δεν έπρεπε να γυρίσεις τελικά. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε τελικά. Και δεν είναι θέμα, δεν σου πουλάμε ξυπνάδα τώρα, απλώς πολλά λεφτά, ίσως... Η ιστορία να σου είχε δείξει ότι τόσες χρεοκοπίες που φέρνεις δεν είσαι για να ρισκάρεις πολύ εσύ σήμερα. Δεν είμαι. Ειδικά την ώρα που έχεις την τύχη σου. Λυπάμαι πάρα πολύ, έχασε αυτά τα χρήματα και αυτός που βγαίνει κερδισμένος από όλο αυτό είναι ο Ηλίας, που έρχεται κοντά μας. Λοιπόν, το ξέρω, αλλά νομίζω αξίζει να γυρίσουμε. Θα πούμε το Δέλτα. Το ξέρει 100%. Το αποδεικνύει βασικά. Υπάρχουν και άλλα σύμφωνα, ναι. Ναι. Τα θες ναι ή όχι. 176 έχει φτάσει. Θα γυρίσουμε άλλη μία. Εγώ θα κάνω εδώ το κομπιουτεράκι. Θα σου λέω πώς έχεις. Καλά κάνεις. Χρειάζεται. Κάπα. 2,20. Ξέρω ότι ψάχνεις το μεγάλο ποσό. Δεν πειράζει, θα το λύσουμε. Γιατί τα 2,20 είναι καλύτερα από τα 100. Προφανώς. Λοιπόν. Ο ιατροδικαστής, μαθήματα ανατομίας. Του σπουδαίου Βασίλη Βασιλικού και τα δύο αυτά έργα τα έμαθες και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι σου έφεραν 220 ευρώ σε έναν γύρο που πήγε να γίνει ανατροπή. Πήγε να γίνει ανατροπή από την Ελένη. 1500 ευρώ με ένα γύρισμα και μετά άλλη μία χρεοκοπία στο δρόμο σου. Είσαι πολύ άτυχη, αλλά και αρκετά πρόσεκτη, τουλάχιστον σε αυτόν τον γύρο. 1100 ευρώ, 1110 για την ακρίβεια, έχει ο Ηλίας. 200% ο Γρηγόρης και η Ελένη σε μια γνώριμη εικόνα από τους πρώτους γύρους. Και η λεξομαχία που έρχεται αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα μας οδηγήσει στον τελευταίο γύρο, όπου όλα αλλάζουν χάρη στο χιλιάρικο. Και μέσα και η διαφορά μας είναι κάτω από 1000 ευρώ. Δεν τίθεται θέμα ότι μπορεί να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι και ακόμα και ο Γρηγόρης που έχει 100 να φτάσει με ένα χιλιαρκάκι μόνο στην πρώτη θέση. Όλα αυτά θα τα μάθουμε σε λίγα λεπτά στους τελευταίους δύο γρίφους μας που φαίνεται σήμερα ότι θα κρίνουν νικητή ή νικήτρια που μου είναι πεσμένη τώρα. Γι' αυτό όταν γυρίσουμε στις διαφημίσεις θα χορέψουμε rock and roll. Υπόσχεση, είναι δέσμευση. Αν θέλετε να γελάσετε, μείνετε.
Κλείσαμε τη δεύτερη φάση του παιχνιδιού μας και υποσχέθηκα ότι όταν θα γυρίσουμε, επειδή έχω σήμερα εδώ μια δασκάλα χορού, θα μάθω πέντε πράγματα. Μου έμαθε τα πάντα, μας έδειξε τις κινήσεις. Βέβαια η Ελένη, επειδή είναι επαγγελματίας, τη ζήτησα και ευτυχώς με άκουσε να μην έρθει εδώ να χορέψει μαζί μας, διότι κινδυνεύει με το μαζί μας. Το έχω κάνει κακό σε αρκετούς χορευτές. Κινδυνεύει γενικά. Ναι. Μας έδειξες rock and roll, παρακαλώ κύριε Πατρικαρέα, λίγο rock and roll βοηθήστε με. Ξεκινάει και ακολουθώ, ναι. Κρίνε μας! Περάσατε. Αυτοί είμαστε, να μας προτιμήσετε, δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ειδικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Ελένη για τα καλά λόγια, έστω και αν δεν το πιστεύεις αυτό, για μένα τουλάχιστον. Το πιστεύω. Γρηγόρη και Ελένη, εύχομαι να έχει αλλάξει η διάθεσή σας και όλα αυτά τα κάνουμε για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Γιατί ο Ηλίας έχει πολύ ωραία διάθεση. Διάθεση πρωτοπόρου. Καλήν. Και εγώ εδώ τώρα θέλω να σου πω, Ηλία, όχι να σου χαλάσω τη διάθεση, ότι για να μείνεις με αυτή τη διάθεση πρέπει οπωσδήποτε να είσαι πιο γρήγορος και εδώ, στη λεξομαχία που οδηγεί στο τελευταίο γύρο. Διαφορετικά, η Ελένη και ο Γρηγόρης θα ξεκινήσουν πρώτοι το κυνήγι της πρώτης θέσης. Okay. Η κατηγορία είναι ορθογραφία. Γρηγόρη. Όφελος. Ωφέλιμο. Δεν βγαίνουν, ρε Γρηγόρη. Ελένη και Ηλία. Ηλία. Όφελος. Ωφέλεια. Όφελος. Ωφέλεια. Λοιπόν, η διαφορά βεβαίως ορθογραφική είναι στο πρώτο γράμμα, έτσι που είναι το όφελος με όμικρον, ενώ η ωφέλεια είναι με ωμέγα και τα δύο έχουν να κάνουν με κέρδος. Βιάστηκες, διάβασες ένα γράμμα παραπάνω, Γρηγόρη. Και το κακό δεν είναι ότι δεν πήρες τα λεφτά, είναι ότι δεν ξεκινάς πρώτος. Και όχι μόνο δεν ξεκινάς πρώτος, αλλά ξεκινάει πρώτος ο παίκτης που δεν θέλατε εσύ και η Ελένη να ξεκινήσει. Ξεκινάει ο πρωτοπόρος, τώρα στο τελευταίο γύρο. Ηλία, πολύ ωραία εξελίχθηκαν τα πράγματα για σένα. Αν δεν θες να ζήσεις καθόλου αγωνία μέχρι το τελικό, πρέπει να πάρεις τον γύρο στα χέρια σου και να τελειώσεις εσύ ένα-ένα τα γραμματάκια. Σου το εύχομαι, εύχομαι καλή τύχη στους υπόλοιπους. Ξεκινάμε. Κατηγορία. Στη γεωμετρία. Με την ορθογραφία τα πήγες καλά, να σε δούμε και με την γεωμετρία. Να πούμε το σίγμα. Είναι ο τελευταίος γύρος του παιχνιδιού και είναι η ευκαιρία που δίνει τώρα ο Ηλίας στους δύο διώκτες του. Θα προλάβουν, Ηλία, θα βρουν τα χρήματα. Θα το μάθουμε τώρα. Έλα, Γρηγόρη. Τελευταία φαρμακερή προσπάθεια. Άμε. Μπορεί να υπάρχει κι άλλη, αλλά με την ευρύτερη έννοια, δεν έχουμε άλλους γύρους, ό,τι γίνει τώρα. Το πει. Λοιπόν, δεν έχουμε πει. Χάνει τουλάχιστον αυτή την ευκαιρία εδώ ο Γρηγόρης που γυρίζει τα 100 ευρώ. Και τώρα η Ελένη, την ενημερώνω, εκείνα τα 200 ευρώ που της φαινόταν λίγα, ήδη έχουν γίνει 400, όχι για σένα, αλλά για κάθε παίχτη που παίζει υπάρχει ένα μπόνους 200. Είσαι στα 400 και κυνηγάς τα 1310. Και εδώ έχεις ένα όπλο μαζί σου πλέον, τη δεύτερη ευκαιρία. Το λάμδα. Πήρες το σαραντάρι σου, πάρε και το όπλο σου στο ταμπλό, δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία, και άφοβα παίξε. Με εξαίρεση τη χρεοκοπία, τίποτα άλλο δεν μπορεί να σε ενοχλήσει αυτή τη στιγμή. Αυτό το θες. Αυτό το θες, είναι σπουδαίο. Είναι 300 ευρώ πίσω από μία δωρεπιταγή. Το γάμα. Sorry. Με 300 ευρώ, Ελένη, θα μπορούσες να πλησιάσεις πολύ. Ξαναπαίζεις για τη δεύτερη ευκαιρία, αλλά δεν παίζεις για τη δωρεπιταγή. Αυτό είναι το άσχημο, γιατί 300 ευρώ μία που τα έπαιρνες, μία που έφτανες στα 700 τόσα και μετά ήταν τσουπ η διαφορά στο 500 ευρώ και κάτω. Κρίμα. Κρίμα για την Ελένη, ευτυχώς για τον Ηλία. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Έλα. Θα πω το μη. 140 ευρώ.
Jive. Jive. Jive δεν έχουμε και δεν θα χορέψουμε Jive σήμερα με τίποτα. Δεν έχεις άλλη ευκαιρία. Ηλία, έλα να τελειώσεις το παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι κατάλαβες πόσο εύκολα είναι θέμα γυρίσματος. Δηλαδή, 500-500 jackpot οδηγούν τα παιδιά δίπλα σου. Τύχη. Όπως το πες, τύχη. Κάπα. Ψάχνουμε μία έννοια που αφορά στη γεωμετρία. Αυτή η έννοια έχει μέσα 4 κάπα. Και εσύ τώρα, Ηλία, έχεις 200 ευρώ. Θα πούμε το δέλτα. Μπράβο, τσακαλί. Ρίξε μια ματιά στο γρίφο και πες μου, επειδή μιλάμε για γεωμετρία. Το δέλτα ήταν μια επιλογή τυχαία. Όχι. Είναι επειδή ξέρεις όλο το γρίφο. Ήταν επειδή ήξερα την τελευταία λέξη. Οκ. Okay. Σε βοήθησε και στην πρώτη όμως. Τα έχεις 400, τα έχεις. Τα έχω 400 και θα πάρουμε και φωνήεντα. Τα έχει κυριολεκτικά και μεταφορικά 400 αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ψύχρεμος. Θα πάμε με το γιώτα. Ο Ηλίας είναι άνετος, είναι ήδη πρώτος. Έχει απόλυτη λογική όλο αυτό που γίνεται. Θα πάρουμε άλλο ένα. Μπράβο. Το μικρόν. Θα πάρουμε κι άλλο ένα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το καθοριστικό. Το ύψιλον. Δεν είναι το καθοριστικό. Εκτός αν σου έρθει τώρα αναλαμπή. Μπορώ να πάρω κι άλλο, έτσι. Τελευταίο. Είναι, πρόσεξε, είναι ένα εκατοστάρικο το οποίο εγώ νομίζω θα σου δώσει τη νίκη. Ωραία. Το... αν πάρεις. Το αλφα. Ωραία, τώρα το βρήκα. Το πέτυχα, σου δώσε την νίκη. Ναι. Πάμε να πάρεις την νίκη και να πάμε τελικό. Εμβαδόν κυκλικού δίσκου. Εμβαδόν κυκλικού δίσκου. Έκανε τα δύσκολα εύκολα και με 100 ευρώ στο τελευταίο γύρο είναι ο μεγάλος μας νικητής. Είναι ο Ηλίας. Συγχαρητήρια, Ηλία, είσαι στο τελικό. Ο Ηλίας λοιπόν καταφέρνει να πάρει τα 100 ευρώ μαζί με το μπονουσάκι των 200 και να φύγει από εδώ σήμερα σίγουρος νικητής. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά σίγουρα στην τσέπη σου γυρνάς την Πάτρα, είπαμε. Πάτρα θα πάω τώρα, ναι. Γυρνάς με 1610 ευρώ και είσαι η φίρμα του Πανεπιστημίου. Μην γυρίσεις και με καινούργιο αυτοκίνητο. Της σχολής. Της σχολής. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ελένη, Γρηγόρη, το παλέψατε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, κυριολεκτικά, δηλαδή στους πρώτους 2-3 γρίφους. Και μετά σας τύπαγε ή η ατυχία ή οι επιλογές που δεν σας δικαίωσαν ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πρέπει να στείλω τον Ηλία πίσω στην Πάτρα και πρέπει να πάει στη σχολή με αυτοκίνητο, να κάνει φιγούρα. Πώς το λένε αυτό, flex. Να κάνει flex με Nissan Juke. Γιατί όχι. Θα τον πληρώσει. Το κερδίσει ο άνθρωπος. Πάμε. Τελικώς με τον φίλο μου τον Λιάκο, ο οποίος είναι έτοιμος για να ζήσει μεγάλες στιγμές. Okay. Επιστρέφοντας στις σπουδές του στην Πάτρα, περνάς καλά εκεί. Βεβαίως, γιατί να μην περνάμε καλά. Φέτος θα περάσει ακόμη καλύτερα, διότι από σήμερα. Ξέρεις ότι στην τσέπη μπήκαν 1610 πριν τον τελικό. Φαντάσου ότι έχει να γίνει μόλις πάρεις και τον κατάλληλο φάκελο. Ακόμα καλύτερα θα περάσουμε. Θα ξεκινήσει με μια ατάκα, η οποία εντάξει, η κοινοτοπία δεν είναι κάτι φοβερό που θα πω, αλλά περίμενα τη στιγμή, πραγματικά. Ηλία, ρίχτω. Νούμερο 15 για το φίλο μου τον Λιάκο, που έρχεται εδώ δίπλα μου και δίπλα στο Nissan Juke. Το οποίο πραγματικά μπορείς να νιώσεις πλέον την άβρα του. Μπορεί να το κουμπίσεις αν θες. Νιώσε, νιώθεις. Νιώθεις ωραία πράγματα. Νιώθω καλά. Είναι και σε χρόνο που μου αρέσει. Και θες να γυρίσεις με αυτό στην Πάτρα. Να συνεχίσεις τις σπουδές. Να μπλέκουμε με λεωφορεία. Ο φοιτητής χρονιάς, παιδιά, θα είναι. Τα Πάτρα με Ελευσίνα με φοιτητικό τελειώνει εδώ. Πάμε, παλιά. Η κατηγορία είναι οικονομία. Οκ. Okay. Η έννοια αφορά στην οικονομία. 5 γράμματα, λάμδα, πι, σίγμα, ταφ και αλφα. Έχουμε 2 λέξεις. Αυτό κρατάμε. Πάμε να βρούμε τα πρώτα γράμματα, τα οποία είναι αρκετά. Μόνο λάμδα δεν έχει. Ναι. 2 λέξεις συσχετίζονται με την οικονομία εδώ πέρα. Λέω, σύμφωνα, ωραία. Λοιπόν, θα πούμε το κάπα. Το κάπα. Η φωνή, με όποια σειρά θες εσύ, έτσι. Κάπα. Ό,τι σε βολεύει.
Το Omicron. Ναι. Το Ρο. Κι άλλο ένα. Κι άλλο ένα. Ένα σύμφων. Το άλλο θα είναι το Μη. Όπως λέμε Μάικλ Τζάκσον. Νι. Α, νι. Ωραία, ωραία, ωραία. Όπως λέμε Νάξος. Και νονός. Ωραία. Ακούσαμε 4 γράμματα συνολικά. Κάπα, ρο, νι και όμικρον. Μακάρι να τα βρούμε όλα. Δύο στα τέσσερα, αλλά ξέρεις την πρώτη λέξη, 10 δεύτερα φύγαμε. Προσφορά, ζήτηση. Ναι ρε παιχταρά, γιατί είναι τέτοιος ο γρίφος που μόλις βρεις την προσφορά, τι ακολουθεί. Ήταν προσφορά. Μπράβο ρε Λιάκο, βρε πόσο σε χαίρομαι. Ηλία, ρίχτω τώρα. Να σου πω, το ρίξες. Αλλά θέλω να γυρίσω με αμάξι. Αν ανοίξω και έχει εδώ αυτοκίνητο, το ρίχνεις όμως μετά. Καταφύσετε. Το μαγαζί καταφύσετε μετά, μην ασχολείστε καθόλου. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Πάντα χαίρομαι και για όλους τους παίκτες και όλοι χαιρόμαστε. Και ο κόσμος που μας βλέπει χαίρεται που κάποιος άνθρωπος από εδώ φεύγει με μια ανακούφιση στην τσέπη του. Θα λέγαμε. Είναι μια ανακούφιση. Ιδιαιτέρως εγώ όμως τρέφω μια αδυναμία έχω παραπάνω σε παιδιά που σπουδάζουν. Γιατί κατανοώ πόσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες οι οικονομικές για τους φοιτητές το 2021. Λοιπόν. Με όλα αυτά να έχουν τελειώσει καλά, γιατί είσαι νικητής, σου ανακοινώνω ότι δεν έχεις 1.610 ευρώ μόνο, αλλά και ό,τι έχει ο φάκελος. Αν αυτό γίνεται. Μακάρι ρε φίλε. Επιστρέφεις στην Πάτρα, στη σχολή του. Με 3.610 ευρώ μπορεί να μην ήταν το αυτοκίνητο, αλλά 3.610 είναι στην τσέπη σου και σε βαραίνουν άσχημα. Λιάκο, να αρχίσουν τα κεράσματα στη σχολή. Σας τον στέλνω πακέτο στην Πάτρα, στους φοιτητές μιλώ και στις φοιτήτριες. Σας τον στέλνω πακέτο με 3.610 ευρώ. Είναι ο μεγάλος νικητής στον τροχό της τύχης, όπου όποιος γυρίζει... Κερδίζει!